Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον αείμνηστο αστυνομικό διευθυντή Μαγνησίας αντιστράτηγο Βασίλειο Κιό πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της ελληνικής αστυνομίας στο κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας στο Αλιβέρι. Στις 5 χθες το απόγευμα τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στο ομώνυμο ιερό παρεκκλήσιο της αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, χωροστατούντος το σεβασμετά του Μητροπολίτη Δημητριάδος κυρίου Ιγνατίου, ο οποίος και μίλησε. Ακολούθησε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της αστυνομικής διεύθυνσης η στιμήν και μνημήν του αείμνηστου σπουδαίου αξιωματικού αντιστρατήγου Βασιλείου Κιού η εκδήλωση. Λίγη ώρα πριν, μαζί με πολλούς συναδέλφους και φίλους αστυνομίας, τελέσαμε τον Πανηγυρικό Εσπερινό εν ώψη της εορτής της ημέρας αστυνομίας και του προστάτη της Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου. Παρουσία μάλιστα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας. Μια τέτοια ξεχωριστή ημέρα επιλέξαμε μαζί με τους συνεργάτες μου να τιμήσουμε έναν σπάνιο άνθρωπο και σπουδαίο αξιωματικό, τον στρατηγό Βασίλη Κιό. Πέρασαν σχεδόν 3 χρόνια από τη μέρα που έφυγε από κοντά μας αυτός ο σπουδαίος αξιωματικός και ο σπάνιος άνθρωπος. Ο Βασίλης ο Κιός αποτελεί ένα θρύλο για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας. Έτσι, η σημερινή εκδήλωση αποτελούσε ιερό χρέος για μας σε έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε πάρα πολλά και αγάπησε πάρα πολύ το σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Είναι μια πλακέτα που εκφράζει τα συναισθήματα τόσο των ενεργεία προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας αλλά και όλων των αποστράτων που υπηρέτησαν μαζί του. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς η εκδήλωση αυτή. Είναι η αναγνώριση των κόπων του πατέρα μου, ο οποίος έδωσε όλη την ψυχή στην αστυνομία και είναι ιδιαίτερα τιμητικό για τον κύριο Ντιζέ που διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση. Λόγω των συνθήκων όταν έφυγε ο πατέρας μου δεν ήρθε αρκετός κόσμος και στην κηδεία, αλλά νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο τον τιμά ιδιαίτερα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Αυτός ο άνθρωπος της αλήθειας έχει ελεύθερη ψυχή και καρδιά, ακόμα και αν φοράει τη στολή ενός αστυνομικού. Γιατί μπορούσε αυτό να κάνει, την υπέρβαση, ένας άνθρωπος του νόμου και της τάξεως να γίνεται φιλάνθρωπος και αγαπητός. Γιατί ο ελεύθερος ξέρει να αγαπάει, να δίνει και να παίρνει.